Πολύ σημαντικό αυτό που υπενθύμησε ο Κυριάκος Βελόπουλος για αυτά που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το δούμε σε λίγο, θα το θυμηθούμε. Αλλά επειδή αναφέρθηκαν όλοι στην κυρία Μπακογιάννη, στην επίμαχη εμφάνισή της στα μειονοτικά χωριά, πάμε να τη θυμηθούμε κι εμείς αυτή την εμφάνιση που πυροδότησε. Ήταν η αφορμή. Πάμε να το δούμε. Και ομολογώ ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ και δεν το κατάλαβα. Και θέλω να το πω ευθέως. Δεν το κατάλαβα και με φέρετε και σε δύσκολη θέση με όλους αυτούς που έδινα μάχη όλο αυτό το καιρό στην Αθήνα για τα διάφορα θέματα της μειονότητας και κάθε φορά μιλούσα ως πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής και με τον Ευρυπίδη και με τους άλλους βουλευτές μαζί και ανταυτού ψηφίσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ναι, αλήθεια είναι τώρα αυτά που σας λέω. Είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Θέλω λοιπόν βοήθεια και θέλω στήριξη. Διότι αν εσείς δεν με στηρίξετε, εγώ δεν μπορώ να σας στηρίξω αύριο. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Γιατί πώς θα σας στηρίξω εγώ όταν θα πάω στην Αθήνα και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που την ξέρουν την μειονότητα και την αγαπούν όπως την αγαπώ εγώ. Θα αρχίσουν να μου λένε, λέει, τώρα αυτοί μας μαυρίσανε. Γιατί πρέπει να δώσουν. Όλοι οι νομοί είναι μη. Όλοι είναι μη. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ. Τους βουλευτές που βγάλατε. Ό,τι βγάλατε, βγάλατε. Καλώς καμωμένο. Τώρα όμως πρέπει να βγάλετε κυβέρνηση. Βγάλετε κόμμα. Και το κόμμα είμαστε εμείς. Και ήρθε εδώ πέρα πάνω, γιατί πραγματικά πέρασα 3 χρόνια με τον κορονοϊό δουλεύοντας το σχέδιο της Τράκης και όταν είδα τα αποτελέσματα στη μειονότητα έφερα στα Χανιά 41% που δεν έχουν ποτέ στην ιστορικά στα Χανιά ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ποτέ στην ιστορία ούτε όταν ήταν ο πατέρας του Πρωθυπουργός. Δεν είχαν ψηφίσει, ψηφίζουν τα Χανιά και δεν ψηφίζετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω. Όχι, θέλω να μου πείτε, λέει, τι να κάνω. Δεν πέρασε το μήνυμα. Ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ να περάσει το μήνυμα όμως τώρα. Έτσι. Τώρα πρέπει να περάσει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Σαράκη, τώρα τι σχόλιο να κάνω εγώ. Τα αφήνω τα σχόλια σε εσάς. Καταρχήν, η Θράκη είναι ένα ευαίσθητο θέμα και πρέπει να το χειριζόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι βάζονται το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό συμφέρον. Ποια είναι η αγωνία της Ντόρας Μπακογιάννη εάν οι συνομιλητές της ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ ή αν αισθάνονται Τούρκοι? Διότι έχει την τεράστια ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεψαν στην Τουρκία δια των αντιπροσώπων της στο τουρκικό προξενείο να καλλιεργούν την τουρκική συνείδηση στους Έλληνες μουσουλμάνους. Βλέπουμε δηλαδή παλικαρισμούς αυτούς τους παλαιοκομματικούς σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να αντιμιλήσουν, αλλά ένας έξυπνος καταλαβαίνει πώς σκέφτονται. Και πηγαίνει και τους λέει, το δίλημα είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ και επιλέξτε. Στην πραγματικότητα είναι ή αισθάνεστε Έλληνες ή πείτε μας ποιοι σας κάνουν να μην αισθάνεστε Έλληνες. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο πατριωτικός λόγος. Αυτοί τι κάνουν όμως, προσάγραν ψήφων για να αυξήσουν την ηγεμονία τους. Όχι για το καλό της Ελλάδος, αλλά για το καλό της οικογένειας. Είναι μια οικογένεια που γνωρίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Είναι μια οικογένεια που το όραμά της είναι να κυβερνούν την πατρίδα μας, τα μέλη της οικογένειάς τους για τα επόμενα χρόνια, για δικό τους όφελος. Προσέξτε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελληνικής λύσης και αυτών των κομμάτων που τον παίζουν πατριώτες. Ακούσατε τον Τσίπρα που λέει το πατριωτικό μας καθήκον. Είναι να μην γελάσουμε. Αφού αυτοί δεν έχουν πατρίδα. Είναι κομμουνιστές, διεθνιστές. Οι νεοδημοκράτες μιλούν για την πατρίδα και κρατάνε την ελληνική σημαία. Αυτοί που έχουν δίπλα από την ελληνική σημαία, τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ.
αυτά τα δύο ιερά, αυτά, το ιερό σύμβολο της σημαίας, δεν πάει με τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ. Και αντί να τους λένε ότι εδώ είσαστε Έλληνες και δεν πρέπει και θα πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν Έλληνες, νομιμοποιούν την προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου. Πού είναι οι απελάσεις των διπλωματών των Τούρκων που κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας και καλλιεργούν δήθεν την τουρκική συνείδηση στους Έλληνες μουσουλμάνους. Και πώς είναι, πώς κάνουν την προδοσία και τη μειοδοσία. Δεν θα μπορούσε ένα ελληνικό κόμμα να πράξει το πατριωτικό καθήκον όπως το κάνει η ελληνική λύση. Η ελληνική λύση θέλει ψήφους που από όλους τους Έλληνες ψηφοφόρους, από αυτούς που αισθάνονται Έλληνες. Και τι κάνει, δεν έχει στα ψηφοδέλτια τους μουσουλμάνους οι οποίοι να πιστεύουν ότι είναι Τούρκοι και να τους ανοίγει το δρόμο να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και ουσιαστικά να υπηρετούν συμφέροντα αλότρια, τους αποκλείει από τα ψηφοδέλτια. Αν αγαπούσαν την πατρίδα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έκαναν αυτό που κάνει η ελληνική λύση. Κανένας που δηλώνει Τούρκος δεν πρέπει να μπαίνει στα ψηφοδέλτια ελληνικών κομμάτων. Όταν βάζουν αυτούς που δηλώνουν ανερυθρίαστα ότι είναι Τούρκοι, ποιος κάνει την προδοσία. Ο Τούρκος υποψήφιος που δηλώνει Τούρκος, ο μουσουλμάνος υποψήφιος που δηλώνει Τούρκος, ή αυτοί που ανοίγουν την κερκόπορτα, τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τους βάζουν στο ελληνικό κοινοβούλιο για μερικούς ψήφους. Ντροπή τους. Πάμε και αυτό, Έλληνα ψηφοφόρε, πρέπει να ξέρεις ποιος σου λέει την αλήθεια και ποιος υπερασπίζεται την πατρίδα. Αυτοί για την ψήφο, όχι μόνο πουλάνε τη μάνα τους, πουλάνε την μάνα μας πατρίδα. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι, σκόπτονται, προσέξτε, όχι για να υπερασπιστούν την εθνική συνείδηση της μουσουλμανικής μειονότητας, την ελληνική, αλλά πώς θα πάρουν ψήφους παραπάνω. Αυτή την χώρα, αυτή την πατρίδα, αυτό το έθνος, τον παίζουν στα ζάρια της κομματοκρατίας και της ψηφοθυρίας. Νίκο Πετρουλάκη, έρχομαι σε σένα. Οι ντόπιοι της περιοχής Ξάνθης, Κομωτινής και Εύρου γενικότερα, όταν άκουσαν την Τώρα Μπακογιάννη να λέει ότι 3 χρόνια δούλευα αυτό το σύστημα για να σας βοηθήσω και έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα, ξέρετε τι λένε, παραιτήσου αύριο. Χτες έπρεπε να παραιτηθείς. Αν λοιπόν δουλεύεις 3 χρόνια για να βοηθήσεις τους Έλληνες εκεί και να μην έχει τη δράση αυτή το τουρκικό προξενείο και το τουρκικό προξενείο να έχει καταφέρει να έχει βγάλει τους βουλευτές που θέλει το τουρκικό προξενείο, γιατί εμείς φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο από αυτό το δελτίο, το ανατρεπτικό εδώ. Συνέχεια φωνάζουμε για το τουρκικό προξενείο. Και να σας πω και κάτι. Μιλάει ο Τσίπρας για πατρίδα. Ποιο, αυτός που πούλησε τη Μακεδονία. Αυτός είναι ο πατριώτης. Μιλάει ο Μητσοτάκης, μιλάει ο Ανδρουλάκης. Να σας πω λοιπόν ότι οι βουλευτές των τριών αυτών κομμάτων, δηλαδή οι κύριοι Ζεϊμπέκ Χουσέιν του ΣΥΡΙΖΑ, Μπουρχάν Μπαράν του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος δήμαρχος Μίκης Ντελή Χουσέιν Ριτβάν, ο οποίος είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όλοι ξέρετε ότι προσφάτως, ενώ μας έλεγαν ότι όχι, δεν πάμε με το τουρκικό προξενείο, με κανένα κλπ., πήγαν σε εκδήλωση του τουρκικού προξενείου αμέσως μετά τις εκλογές.